μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα, κυρία Υπουργέ, για τον εθνικό κατώτατο μισθό. Φανταζόμαστε ότι σε αυτό συμβάλλει και η ανεργία, που όπως διαβάσαμε είναι 3,6% για το Σεπτέμβριο. Είχατε πει ότι σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης θα έρθει και ο κατώτατος. Πολύ σωστά, αυτή ήταν η εξαγγελία της κυβέρνησης, ότι όταν υπάρχουν συνθήκες πλήρους απασχόλησης, που σημαίνει κάτω από 5%, τότε θα εφαρμοστεί και ο εθνικός κατώτατος μισθός. Θέλω να πω ότι πολύ έγκαιρα το Υπουργείο Εργασίας από το 2019, πρώτης πανδημίας, είχαμε προχωρήσει σε μελέτη για τον καλύτερο τρόπο και τους στρατηγικούς στόχους πολιτικής για εφαρμογή κατώτατου, εθνικού κατώτατου μισού. Μετά φυσικά ήταν η πανδημία και τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος όπου αρχίσαμε τον κοινωνικό διάλογο χθες μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών. Είχαμε εκπρόσωπον από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας όπου μας ανέλησε και τη μελέτη αλλά και τις βασικές πτυχές υιοθέτησης κατώτατου μισού και επιπρόσθετα τα ωφέλη που θα έχει στον τόπο, στους εργαζομένους, στην καταπολέμηση της αδύλωτης εργασίας, στον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων. Δηλαδή ήταν φανερό και είναι φανερό ότι μόνο ωφέλη μπορεί να έχει η υιοθέτηση ενός εθνικού κατώτατου μισού. Βέβαια έκρουσε και τον κόδωνα του κινδύνου ο ίδιος ο Υπουργός, τον ακούσαμε, και είπε ότι αν ο εθνικός κατώτατος δεν εφαρμοστεί σωστά και δεν είναι σωστά φτιαγμένος και μελετημένος, μπορεί να προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει και κίνδυνος σε κάποια φάση να δούμε τους μισθούς να πιέζονται προς τα κάτω λόγω της ύπαρξης του εθνικού κατώτατου? Σε καμία περίπτωση, και ο Υπουργός Οικονομικών εκείνον το οποίο είπε ήταν ακριβώς για να προχωρήσει και να αναφέρει ότι από το 2019 έγινε αυτή η μελέτη με όλους τους στόχους, με το πώς θα εφαρμοστεί, με ποσοτικές και εμπειρικές αναλύσεις, πώς θα επηρεάσει θετικά, αρνητικά, ανεργία, τα πάντα, έτσι ώστε ακριβώς να είμαστε πλήρως έτοιμοι με ένα σωστό σύστημα να εφαρμόσουμε εθνικό κατώτατο μισό. Μπορείτε, είστε σε θέση να μας τον υπολογίσετε στο περίπου τουλάχιστον? Εμείς είδαμε τα 900 ευρώ να κυκλοφορούν. Είναι λάθος. Και τα 900 ευρώ είναι λάθος. Πού θα είναι, κυρία Υπουργέ, ο κατώτατος μισός? Ούτε έχουμε καταλήξει σε ποσά. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι ο στόχος και στην πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να είναι το 60% ο εθνικός κατώτατος μισός του διάμεσου μισθού. Του δηλαδή, διάμεσου, όχι του μέσου όρου των μισθών. Σε καμιά περίπτωση. Ο μέσος όρος από τους πολύ ψηλούς μισθούς επηρεάζεται. Σωστό, σωστό. Είναι ο διάμεσος μισθός. Δηλαδή παίρνουμε τον πιο χαμηλό μισθό, τον πιο ψηλό μισθό και εκεί που είναι ακριβώς το μέσο είναι ο διάμεσος μισθός. Με βάση μελέτες που έγιναν παντού, τα 2/3 των χαμηλά αμοιβωμένων εργαζομένων βρίσκεται κάτω από το 60% του διάμεσου μισού. Γι' αυτό ετέθηκε και στην πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από μελέτες που έχει κάνει ότι ο στόχος είναι ο κατώτατος μισός να είναι στο 60% του διάμεσου μισού. Άρα πόσος είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή? Συγγνώμη. Πόσος είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή? Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το υπολογίσουμε, αν ξέρουμε τον διάμεσο. Σε καμία περίπτωση, λόγω του ότι δεν σημαίνει ότι θα είναι ο στόχος το 60%. Αχα. Δηλαδή, περιμένουμε και τα τελικά αποτελέσματα και από τη Στατιστική Υπηρεσία. Μπορεί να είναι γύρω στο 1.700 ο διάμεσος μισός. Εκείνον το οποίο αναμένουμε είναι μετά από κοινωνικό διάλογο να δούμε πώς θα αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε με το 55% να φτάσουμε στο 60%. Όλα αυτά είναι μέλος του κοινωνικού διαλόγου. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να γίνει όπως έχει γίνει η σωστή μελέτη και πρέπει να πω ακόμα κάτι. Ναι. Ότι το όλο σύστημα δεν βάζει σε έναν κατώτατο μισό και τον αφήνεις για πάντα. Ο κατώτατος μισός έχει σύστημα το οποίο με κοινωνικούς εταίρους πάντοτε, με ακαδημαϊκούς, με το Υπουργείο Οικονομικών, με το Υπουργείο Εργασίας, υπάρχει σώμα, επιτροπή, όπου βλέπει τις εξελίξεις. Αναπροσαρμόζεται δηλαδή ο κατώτατος μισός, δεν θα είναι σταθερός για πάντα.
Μάλιστα. Πολύ σωστά. Τώρα, το μεροκάματο θα ανέβει, κυρία Υπουργέ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κάντε μας μια εκτίμηση. Κατά την άποψή μου, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε χαμηλά αμοιβόμενοι, ναι, θα ανέβει, λόγω του ότι οι μελέτες μας έχουν δείξει, και γι' αυτόν έχει βγει στη δημοσιότητα τα 900 ευρώ. Δείξαμε ένα σενάριο, το οποίο αν ο κατώτατος μισθός ήταν στα 900 ευρώ και ήταν σενάριο από πολλά σενάρια που έχουμε κάνει. Εκείνον το οποίο καταλήγει είναι ότι τουλάχιστον 59% των γυναικών και 41% των ανδρών, γιατί ένα αποτέλεσμα είναι ότι φέρνει και την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών, που γνωρίζετε το χάσμα να είναι μεγάλο και είναι ανισχυτικό. Εργασία. Το γνωρίζουμε αυτό, ναι. Και δείχνει ότι έναν 37% παραδείγματος χάρη σε υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών και πολιτών, αμέσως ανεβαίνουν οι μισοί τους. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα οι μελέτες που έχουμε κάνει ακριβώς είναι σε αναλύσεις με τομέα εργασίας. Δεν είναι μελέτη απλώς θεωρητική. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Οπότε παρακολουθούμε το θέμα. Καλώς